Βρισκόμαστε στην ελληνική συλλογή δίπλα από το έργο του Θεόδωρου Ράλι, το Αντίδωρο. Ο πίνακας του Αντίδωρο εκτέθηκε στο επίσημο ετήσιο σαλόν στο Παρίσι το 1895. Απεικονίζει το εσωτερικό μιας ορθόδοξης ελληνικής εκκλησίας με τον ιερέα να στέκεται μπροστά στην ωραία πύλη, μοιράζοντας αντίδωρο στους πιστούς. Οι δύο γυναικείες μορφές σε πρώτο πλάνο αποτελούν και το επίκεντρο της σύνθεσης. Η νεότερη γυναίκα με την παραδοσιακή φορεσιά συνοδεύει στοργικά την ηλικιωμένη, η οποία βαδίζει στηριζόμενη στον μπαστούνι της. Το διακριτικό φως που εισέρχεται από τα αριστερά τονίζει τη λεπτή χρωματική παλέτα που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης, αποτυπώνοντας αρμονικά τα ενδύματά τους. Η αντίθεση με το σκούρο φόντο επιτείνει ακόμα περισσότερα την υποβλητική ατμόσφαιρα που απηχεί κατάνοιξη και ιερότητα. Εικόνες, τοιχογραφίες, αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και ιερά αντικείμενα λατρείας είναι όλα χαρακτηριστικά στοιχεία που αποδίδονται με γοητευτική οικαστική αληθοφάνεια. Εκτός από σκηνές καθημερινής ζωής εμπνευσμένες από τα ελληνικά ήθη και έθιμα, ο Θεόδωρος Ράλης θεωρείται επίσης ο κυριότερος εκπρόσωπος του ρεαλισμού στην ελληνική ζωγραφική. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη με καταγωγή από τη Χίο, εγκατέλειψε την επιχειρηματική καριέρα στην οποία τον προόριζε η οικογένειά του και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου σπούδασε ζωγραφική υπό τον Jean-Léon Gérôme μέχρι το 1880 περίπου. Εξέθεσε έργα του στο Παρισινό Σαλόνι από το 1875 μέχρι και το 1909, ήταν μέρος της Société des Artistes de France και πήρε μέρος σε εκθέσεις στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Το 1885 κέρδισε τιμητική μνήμα στο Σαλόν και έλαβε τον Σταυρό της Σωτήρου στην Ελλάδα. Στα Ολύμπια του 1888 και στη Διεθνή Έκθεση Αθηνών το 1903 απέσπασε το αργυρό μετάλλιο. Κοσμοπολίτης ο ίδιος ταξίδευε συχνά στην Ανατολή και διατηρούσε ατελιές στο Κάιρο μέχρι το 1904.